Τα 22 από τα 23 νησιά που σύμφωνα με την Τουρκία θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς έχει εξοπλίσει η Ελλάδα, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τα τουρκικά ειδησιογραφικά δίκτυα αναλύουν την τουρκική άποψη για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, επικαλούμενα τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων και δικαιολογώντας τις απειλές του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν και του υπεξμευλού Τσαβούσογλου. Ειδικότερα, η γενεία ΚΙΤ ισχυρίζεται ότι παρά τις έντονες προειδοποιήσεις Ερντογάν και Τσαβούσογλου, η Ελλάδα εξοπλίζει με ταχύς ρυθμούς 22 από τα 23 νησιά του Αιγαίου, στα οποία, όπως λέει, επιτρέπεται να υπάρχει μόνο χωροφυλακή και αστυνομία. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, το μόνο μη οπλισμένο νησί είναι η Χάλκη, στα υπόλοιπα όμως υπάρχουν αεροπορικές βάσεις, μηχανοκίνητες μονάδες και πυροβολικό. Από τα 23 αυτά νησιά, τα 14 και συγκεκριμένα η Πάτμος, η Λειψή, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Κος, η Αστυπάλαια, η Νήσιρος, η Τήλος, η Σίμη, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Ρόδος και το Καστελόριζο, σύμφωνα με το άρθρο της γενεία ΚΙΤ, δόθηκαν στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν σε αυτά στρατιωτικές δυνάμεις, παρά μόνο αστυνομία και χωροφυλακή. Στα υπόλοιπα 9 νησιά όμως, οι τουρκικοί ισχυρισμοί ξεφεύγουν από το μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς που επαναλαμβάνεται συνεχώς από μίντια και αξιωματούχους της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι για τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τον Άγιο Ευστράτιο, τη Λέσβο, τα Ψαρά, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία, δόθηκε μόνο δικαίωμα χρήσης των νησιών στην Ελλάδα, πάλι με την προϋπόθεση αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος, αλλά όχι κυριαρχία. Η κυριαρχία των νησιών, οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ο εναέριος χώρος παρέμειναν στην Τουρκία, ισχυρίζεται η τουρκική εφημερίδα. Η χώρα μας, παρόλα αυτά, παραβίασε όπως λένε και τη συνθήκη της Λοζάνης και των Παρισίων και παρά τις προσπάθειες που έκανε η Τουρκία μέσω του ΟΗΕ το 1964 και το 1975, ο εξοπλισμός των νησιών συνεχίστηκε εντατικότερα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στη συνέχεια, η εφημερίδα επικαλούμενη ρεπορτάζ της Γενής ΑΦΑΚ αναφέρει πως στα συγκεκριμένα νησιά υπάρχουν μηχανοκίνητες μεραρχίες και ταξιαρχίες, αεροδρόμια που σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη και συνολικά εκατοντάδες άρματα μάχης τεθωρακισμένα, μονάδες πυροβολικού και χιλιάδες στρατιώτες. Ως Nemesis HD θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι αυτό που δείχνουν τα εν λόγω δημοσιεύματα είναι ότι μάλλον η Τουρκία επιμένει σε τέτοιο βαθμό για αποστρατιωτικοποίηση γιατί φοβάται την αντιμετώπιση που θα έχει από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.